Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους πληγέντες που δίνουν αγώνα να ξεχώσουν από τις λάσπες ό,τι σώθηκε από την καταστροφή. Κύριε της κυβέρνησης, εμείς δεν θα σας κάνουμε μια ανούσια κριτική για το πότε πήγε ο Πρωθυπουργός στην Καρδίτσα, αν πήγε την Κυριακή ή την Τρίτη. Αυτή η ας την πούμε κριτική είναι βολική για την κυβέρνηση. Εμείς εστιάζουμε στο τι δεν έγινε από την κυβέρνηση, τι δεν έγινε επίσης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα την κρίσιμη φάση της πλημμύρας. Και προφανώς στις μεγάλες καθυστερήσεις για τη γρήγορη καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών, στο γεγονός ότι για μέρες μένουν χωριά αποκομμένα από τον υπόλοιπο νομό στην Καρδίτσα, αλλά και κάτοικοι που δεν είχαν ούτε ένα πιάτο φαΐ. Για μέρες ολόκληρες περιοχές δεν είχαν ρεύμα ή πόσιμο νερό. Το 2020 όλα αυτά. Την ακέραιη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Δεν υποτιμάμε τη σφοδρότητα του φαινομένου στην Καρδίτσα, στη Στερεά, Δυτική και Ανατολική, στην Κεφαλονιά, αλλού, σε όλες τις περιοχές που πλήγησαν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός σήμερα δεν ενισχύεται και κατά συνέπεια δεν προετοιμάζεται και δεν εκπαιδεύεται με βάση το χειρότερο σενάριο και με οδηγό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των κόπων μιας ζωής. Παρακολουθούμε το ίδιο έργο με εναλλαγή ρόλων. Πριν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που επικαλούνταν αποκλειστικά την κλιματική αλλαγή για να κρύψει δικές της ευθύνες. Τώρα τα ίδια λένε τα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα βέβαια χάνονται ζωές, σπίτια, χωράφια, μηχανήματα, ζώα, μαγαζιά, υποδομές. Τα όσα είδαμε στην επίσκεψή μας στην Καρδίτσα είναι τραγικά. Ο κόσμος πραγματικά παραμένει βουτυγμένος στη λάσπη. Εμείς θέτουμε δύο ερωτήματα. Πρώτον, πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να ξανασταθεί στα πόδια του, να μπορέσει να ζήσει και να δουλέψει στην Καρδίτσα, στο Μουζάκι, στα Φάρσαλα, αλλά και πιο πριν στην Εύβοια. Δεύτερον, πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να πάρει στήριξη από το κράτος, αντίστοιχη όμως των καταστροφών που υπέστη και αντίστοιχη του εισοδήματος που είχε πριν καταστραφεί, να αποζημιωθεί δηλαδή στο 100%. Σε αυτά τα αυτονόητα ερωτήματα, η κυβέρνηση αλλά και άλλα κόμματα δεν απαντάνε θετικά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι πράξεις όμως μετράνε. Και από όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, οι πράξεις θα είναι κάποια ημίμετρα και αποζημιώσεις με το σταγονόμετρο. Όπως οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στην Εύβοια ή παλιότερα στο Μάτι. Το άλλο επίπεδο των εξαγγελιών που αφορά έργα αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά, υποδομές, αλλά τα ακούει βερεσέ ο κόσμος και στην Καρδίτσα και αλλού. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουν και την ευθύνη τους οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες και οι δήμοι. Ξέρουμε όλοι ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες κανάλια, ποτάμια, φράγματα. Ούτε αυτά δεν είχαν καθαριστεί. Ούτε τα αναχώματα έστω συντηρούνται. Ούτε νέα σχέδια, πολύ περισσότερο νέα έργα με ενιαίο σχέδιο υλοποιούνται. Εμείς λέμε ότι τώρα πρέπει να ξεκινήσουν ολοκληρωμένα έργα και σε αυτή την περιοχή και αλλού, παίρνοντας υπόψη τα εξής. Το μεγάλο πλημμυρικό κίνδυνο, το οποίο ακόμα διατρέχει όλη η Θεσσαλία και άλλες περιοχές και η Καρδίτσα ως πρωτεύουσα του νομού πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι το σύνολο των υδατίνων πόρων της περιοχής μπορεί με διευθετήσεις, με φράγματα και μια σειρά άλλα τεχνικά έργα, αντί να πνίγουν τις πόλεις, να εκτονώνουν μεγάλους όγκους νερού όταν απαιτείται σε έκτακτες συνθήκες και αντίστοιχα να αξιοποιούνται στο έπακρο σε συνέχεια για τις αγροτικές καλλιέργειες. Δεν έχετε όμως τέτοιο σχέδιο. Ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε. Το πιο πιθανό είναι να δούμε αντιπλημμυρικά έργα αποσπασματικά. Γιατί και εδώ μπαίνει κόφτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη κατασκευαστική όμιλη εδώ, τέτοια έργα δεν τα έχουν στις προτεραιότητές τους.
Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά καιρούς ομολογήσει πως τα έργα κοστίζουν περισσότερο από τις κουτσορεμένες αποζημιώσεις που δίνονται μετά από καταστροφές, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Δεν προχωράνε τέτοια έργα γιατί δεν αποδίδουν τα κέρδη που προσδοκούν και επιθυμούν οι όμιλοι. Αυτή είναι η αλήθεια και κοστίζει δυστυχώς και σε ζωές. Άρα πρέπει να βάλουμε ως λαός συνολικά άλλη πηξίδα, γιατί τέτοια έργα, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά, τα έχουμε ανάγκη για να προστατεύσουμε τη ζωή μας και τους κόπους μας. Δεν λείπουν ούτε οι οικοδόμοι, ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι γεωλόγοι, ούτε οι γεωπόνοι. Πολλοί μάλιστα ξοδεύουν τις γνώσεις τους και τη δουλειά τους σε άλλους κλάδους, αν δεν είναι άνεργοι. Έχουμε και το δυναμικό, έχουμε και τη γνώση και πρέπει αυτά τα έργα να τα διεκδικήσουμε συνολικά, εμείς πιστεύουμε, ως εργατικό λαϊκό κίνημα από τις κυβερνήσεις. Δεν δεχόμαστε ότι θα είναι κανονικότητα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα να χάνουμε συνανθρώπους μας. Ακραία φαινόμενα θα έχουμε και είχαμε πάντα. Έτσι είναι η φύση. Μόνο που πλέον μπορούμε και να προβλέπουμε πιο έγκαιρα και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Αυτές τις δυνατότητες δίνει η ίδια η εποχή μας και παλεύουμε για μια οικονομία που αυτές οι δυνατότητες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την ευημερία των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, λέτε αποζημιώσεις 5.000 για τα νοικοκυριά, 8.000 για τους επαγγελματίες. Έχει στήσει κανείς εδώ μέσα σπιτικό από την αρχή με 5.000 ευρώ? Όλοι εσείς που παίζετε την επιχειρηματικότητα στα δάχτυλα, όπως λέτε, ξέρετε καμιά καταστραμμένη, επίσης μικρή επιχείρηση να ξαναφτιάχνετε, να μπορεί να ξεκινήσει έστω με 8.000 ευρώ? Έχετε καταλάβει ότι τα εμπορεύματα τα πήραν οι χήμαροι, ότι μηχανήματα και εξοπλισμός διαλύθηκαν? Και αυτό δεν αφορά 2-3 μαγαζιά. Μιλάμε για το 80% των μαγαζιών της Καρδίτσας. Και αλήθεια, αυτός ο κόφτης στα 8.000 πώς μπήκε? Γιατί όταν είναι να στηριχτούν επενδυτικά σχέδια μεγάλων ομίλων, φεύγουν από εδώ μέσα με αποφάσεις εκατοντάδες εκατομμύρια. Εσείς τα ψηφίζετε, δεν τα ξέρετε? Όπως σήμερα θα ψηφίσετε νέα δαπάνη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη μετάδοση μηνυμάτων για τον κορονοϊό. Λέτε αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ και άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών για 6 μήνες, λες και μετά οι άνθρωποι θα έχουν να πληρώσουν. 6.000 ευρώ, 600 ευρώ επιπλέον σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία και 600 ευρώ στις πολύτεκνες οικογένειες. Μετά από 6 μήνες τι θα γίνει? Θα έχουν χρήματα να πληρώσουν? Ας πάρουμε έναν αγρότη. Δούλευε όλο το χρόνο για να μαζέψει τώρα τη εισοδιά του και με τα χρήματα που θα πάρει να ξεχρεώσει υποχρεώσεις σε προμηθευτές, σε τράπεζες, σε άλλα χρέη για να μπορέσει να ζήσει. Τώρα καταστράφηκαν μαζί με τη σοδειά του και τα μηχανήματά του και οι εκτάσεις που πρέπει να αποκατασταθούν, για τα οποία δεν προβλέπεται βέβαια καμιά αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Μιλάμε για 350.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 250.000 πρόκειται για 100% καταστροφή, σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις. Χώρια τις καταστροφές των κτηνοτρόφων, του ζωικού κεφαλαίου, που μέχρι την Παρασκευή δεν είχαν καταγραφεί ακόμη. Αν υπάρχει μια μεγάλη θηλιά στους μικρούς αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους επαγγελματίες, ξέρετε ότι είναι τα τραπεζικά δάνεια. Αφού δεν έχουν για να πληρώνουν, γιατί δεν προχωράτε στη διαγραφή των χρεών προς τις τράπεζες όσων καταστράφηκαν ολοσχερώς? Θα πληρώνουν με αυτοπεποίθηση? Εδώ και τώρα η κυβέρνηση λέμε να πάρει μέτρα για την 100% αποζημίωση των πληγέντων όπως απαιτούν οι πληγέντες. 100%, ούτε ευρώ λιγότερο. Με επιδοματάκια δεν θα ανασάνει αυτός ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, στη μάχη με την πανδημία. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό μαζί σας. Το πώς φτάσαμε όμως ως εδώ, το πώς από τα σχεδόν μηδενικά κρούσματα φτάσαμε να μετράμε καθημερινά εκατοντάδες κρούσματα, δεν θέλετε να το συζητάμε, γιατί τότε θα φανούν ολοκάθαρα
οι δικές σας κυβερνητικές ευθύνες, τις οποίες από την αρχή της πανδημίας προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από την επίκληση της ατομικής ευθύνης. Από την πρώτη στιγμή ακολουθήσατε την τακτική να αναγορεύετε την αντιμετώπιση της πανδημίας αποκλειστικά και μόνο σε ζήτημα προσωπικής ατομικής ευθύνης. Μόνο που τώρα και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα με τα κρούσματα, τους νοσηλευόμενους, τους διασωληνωμένους να αυξάνονται συνεχώς, κάνατε ένα βήμα παραπέρα. Προχωρήσατε σε ένα απαράδεκτο προκλητικό εκβιασμό με το αυτοπροστασία ή καραντίνα που είπε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Μόνο που η αυτοπροστασία έχει τα όρια της, κύριε, της κυβέρνησης. Η μάσκα μπορεί να είναι απαραίτητη για να προστατευτούμε και να προστατέψουμε, αλλά δεν εμποδίζει τον λαό να βλέπει τη γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας, το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, που αναδεικνύονται σε νούμερο ένα κίνδυνο, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία. Εκτός αν η κυβέρνησή σας θέλει να φορέσουμε τη μάσκα και στα μάτια. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πως τώρα είμαστε πιο έτοιμοι μπροστά στο δεύτερο κύμα πανδημίας. Θέλετε να μιλήσουμε για την ετοιμότητά σας να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση? Γιατί εμείς η μόνη ετοιμότητα που βλέπουμε είναι η ετοιμότητά σας να αξιοποιήσετε την πανδημία ως μια μεγάλη ευκαιρία για να ωφεληθεί το κεφάλαιο και να επιβάλλει μέτρα που εδώ και καιρό βρίσκονται στα συρτάρια του και στα συρτάρια σας. Ναι, δείξατε μεγάλη ετοιμότητα στους χώρους δουλειάς, όπου αντί για μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων επιβάλλατε την παραπέρα εντατικοποίηση και την απλήρωτη δουλειά την ίδια ώρα που προσφέρετε νέα προνόμια και επιδοτήσεις σε ομίλους. Ναι, δείξατε μεγάλη ετοιμότητα για το δημόσιο σύστημα υγείας, όπου ενώ η κατάσταση βρίσκεται στο κόκκινο, ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να θησαυρίζει. Αφού η κυβέρνησή σας πρόχνει εκ νέου πελατεία στον ιδιωτικό τομέα, όπως και πριν την πανδημία, όπου λόγω των τεράστιων ελλείψεων, σοβαρά περιστατικά είτε περίμεναν σε πολύμινες λίστες αναμονής στον δημόσιο τομέα με κίνδυνο της ζωής τους ή αναγκάζονταν να ξεπαραδιάζονται πηγαίνοντας στον ιδιωτικό. Τώρα, με νέα κοινή υπουργική απόφαση, όχι μόνο πρημοδοτείτε τις δουλειές του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τις χρυσοπληρώνετε. Αυτό κάνετε. Θα χρυσοπληρώσετε για νοσηλείες σε απλές κλίνες και κλίνες μεθ, αφού όπως αναφέρει η νέα κοινή υπουργική απόφαση, σε περίπτωση νοσηλείας σε μεθ ή χειρουργείου σε ιδιωτική κλινική, εφαρμόζεται το ημερήσιο νοσήλιο του ενιαίου κανονισμού του ΕΟΠΗ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09. Και αυτό προφανώς θα γίνει μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Ενώ παράλληλα δίνεται τη δυνατότητα, το δικαίωμα στα ιδιωτικά θεραπευτήρια να επεκταθούν και να αυξήσουν μέχρι και 40% τα ιδιωτικά κρεβάτια μεθ, χωρίς μάλιστα να πραγματοποιηθεί και ο παραμικρός έλεγχος καταλληλότητας. Οι κλινικάρχες υποτίθεται θα ελεγχθούν εάν τηρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με τη λήξη της κρίσης, αφού πρώτα θα έχουν νοσηλεύσει ασθενείς. Και για τον ιδιωτικό τομέα βρήκατε λεφτά, αφού για τη χρηματοδότηση όλων αυτών προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τις τσέπες των εργαζομένων του λαού. Την ίδια ώρα, μιλώντας για το δημόσιο σύστημα υγείας, προσπαθείτε να παρουσιάζετε το μαύρο-άσπρο. Λες και δεν ακούμε κάθε μέρα πόσα κρεβάτια μεθ έχουν απομείνει στο ένα ή στο άλλο νοσοκομείο. Πραγματικά τα νούμερα είναι τρομακτικά. Σας το λέμε για άλλη μια φορά. Αφήστε τα μπαλώματα. Τώρα, πριν να είναι αργά, προχωρήστε σε δημιουργία μεθ. Κάντε μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Προχωρήστε τώρα σε ένα σχέδιο επίταξης όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας πρόνοιας. Ικανοποιήστε δίκαια αιτήματα των υγειονομικών γιατρών και γενικότερα όλων των υγειονομικών που δίνουν τη μάχη για την προστασία
της υγείας και της ζωής του λαού. Ναι, δείξατε, λέτε, μεγάλη ετοιμότητα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Στα σχολεία 25 και πάνω μαθητές στιβαγμένοι σε αίθουσες κλουβιά. Καθαρίστριες λείπουν, εκπαιδευτικοί επίσης. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Δική σας είναι η ευθύνη. Πάρτε την ευθύνη σας και ανοίξτε τώρα τα πανεπιστήμια. 100.000 παιδιά πέρασαν φέτος, τους δώσατε συγχαρητήρια και είναι ακόμα επί ξύλου κρεμάμενοι. Πολλές οικογένειες ήδη πληρώνουν ενίκια για να μένουν τα παιδιά τους, τα οποία όμως σπίτια που νοικιάσαν είναι ακατοίκητα, αφού είναι κλειστές οι σχολές. Ντροπή σας. Ούτε μια μάσκα της προκοπής δεν δώσατε στα σχολεία. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, το μέγεθος της μάσκας δεν ήταν λάθος. Αυτό το μέγεθος παραγγείλατε, γιατί αυτό που θέλατε ήταν οι μαθητές να έχουν καλυμμένα όχι μόνο τα στόματά τους, αλλά και τα μάτια τους, για να μην βλέπουν τη δική σας ανευθυνότητα. Σας αποστόμωσαν και εσάς και τα διάφορα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια σας, οι χιλιάδες μαθητές στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις, που φορώντας όλα τα παιδιά, όλοι μάσκες, απέτησαν τα αυτονόητα. Αποφασιστική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, έκτακτα κονδύλια για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην καθαριότητα, μέτρα υγιεινής και ατομικά μέτρα προστασίας. Και όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες σας λένε για τις ευθύνες σας, σας λένε αγωνιστικά μαζί με τους δασκάλους τους, τους γονείς τους, τις προτάσεις τους, τις σκέψεις τους για το τι πρέπει να γίνει στα σχολεία τους, ακόμα και από πού πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα του προϋπολογισμού, γιατί όχι άλλωστε, τους θεωρείτε και υποκινούμενους. Αμφισβητείτε ακόμα και το δικαίωμα της άποψης, της ενημέρωσης και της γνώσης για το πόσο στοιχίζουν, για παράδειγμα, τα πολεμικά αεροπλάνα που αγοράζατε από τη Γαλλία και πόσο κοστίζουν στον ελληνικό λαό οι στρατιωτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και σήμερα μας επισκέπτεται το γεράκι του Πενταγώνου, ένα από τα γεράκια δηλαδή, δεν είναι ο μόνος, ο Πομπέος σε Θεσσαλονίκη και Σούδα αύριο, και οι εργαζόμενοι, οι φορείς Θεσσαλονίκης και της Κρήτης κάνουν κινητοποιήσεις. Και μην μας πείτε πάλι ότι έρχεται για να βοηθήσει αυτό τον ελληνικό λαό και να βάλει στη θέση της την επιθετική Τουρκία, γιατί ξέρετε πολύ καλά αυτό που ξέρει και ο ελληνικός λαός, ότι αυτά τα γεράκια είναι που υποδαβλίζουν τους ανταγωνισμούς, τις επεμβάσεις, τις πολεμικές συγκρούσεις. Είναι όλοι αυτοί και εσείς μαζί που θα στείλετε τα παιδιά μας σαν κρέα στα κανόνια τους και μάλιστα αμέσως μόλις τελειώνουν το σχολείο, από τα 18 τους χρόνια, με βάση τη μείωση του ορίου ηλικίας που προωθείται για την υποχρεωτική κατάταξη στο στρατό. Μόλις τελειώνουν δηλαδή το λύκειο. Είστε όλοι εσείς που θέλετε τους μαθητές των 17 και 18 χρόνων να ψηφίζουν στις βουλευτικές, ευρωεκλογές, στις τοπικές εκλογές, αλλά δεν τους αναγνωρίζετε το δικαίωμα να έχουν πολιτική άποψη, να έχουν γνώμη για όσα βιώνουν, να αποφασίζουν μέσα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες για τις μορφές πάλης και να διεκδικούν τα αυτονόητα. Αντίθετα, τους στέλνετε εισαγγελείς, τις δυνάμεις καταστολής, την άδικη τιμωρία μέσα στο σχολείο. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, η όρκη πίστη σας στις ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι, μας είπατε επίσης χωρίς ίχνος ντροπής ότι δείξατε μεγάλη ετοιμότητα για τα μέσα μεταφοράς, όπου καθημερινά μετακινούνται χιλιάδες εργαζόμενοι στιβαγμένοι σαν σαρδέλες. Και επειδή θα αρχίσετε πάλι να λέτε για την ανανέωση του στόλου, τα ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτά, σας απαντάμε. Το μόνο που κάνατε ήταν να αρπάξετε την ευκαιρία για να προχωρήσετε ακόμα παραπέρα την ιδιωτικοποίησή τους, αφού μέσω leasing και SDIT το 30% περίπου του συνολικού στόλου στην Αθήνα θα ανήκει πλέον σε ιδιωτικούς ομίλους. Και όλα αυτά, αντί να προχωρήσετε σε επίταξη ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ένταξή τους σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο για να σταματήσει σήμερα ο επικίνδυνος καθημερινός συνωστισμός. Αντί να κάνετε προσλήψεις επίσης μόνιμου προσωπικού για να αυξηθούν τα δρομολόγια. Την ίδια ετοιμότητά σας να ωφεληθούν και μέσα στην πανδημία επιχειρηματικοί όμιλοι, το βλέπουμε και στο σημερινό νομοσχέδιο, όπου τους προσφέρετε μερικά ακόμα δωράκια,
ως δίθεν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Τι κάνετε? Εξασφαλίζετε, για παράδειγμα, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους ομίλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενισχύετε επιχειρήσεις για διαφημιστικές δαπάνες στο όνομα της τόνωσης της αγοράς, ενώ προβλέπετε ξανά την απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για το μοίρασμα ζεστού χρήματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για μηνύματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να σας βγάλει και από τη δύσκολη θέση? Δίνει την πάσα σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τους οποίους καλεί, λέει, να μην δεχτούν την χρηματοδότηση για τη μετάδοση των μηνυμάτων. Και έτσι ορισμένοι θα εμφανιστούν και από πάνω και ως ευεργέτες, όπως ήδη συμβαίνει δηλαδή. Αν πραγματικά δεν θέλετε να δώσετε τα χρήματα του ελληνικού λαού σε ομίλους για να σας προβάλλουν τα διαφημιστικά μηνύματα για την πανδημία, τότε γιατί απορρίψατε την πρόταση, την τροπολογία του ΚΚΕ? Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει τονίσει ότι τα μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας και ζωής και ειδικά για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας θα έπρεπε να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης εντελώς δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για την προβολή υπουργείων, φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που χρειάζεται να υπάρχει δαπάνη διαφήμισης προς τα μέσα, αυτή θα πρέπει να γίνεται επίσης με όρους πλήρους διαφάνειας, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων, γιατί αλλιώς αυτό είναι συναλλαγή ποινικά κολάσιμη. Σήμερα επανακαταθέτουμε την τροπολογία αυτή που προβλέπει με καθαρό τρόπο, πρώτον, τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία να μεταδίδονται απολύτως δωρεάν, δεύτερον, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της όποιας κρατικής διαφήμισης να γίνεται άμεσα και τρίτον, να υπάρχει αναδρομικός έλεγχος δεκαετίας για να δει ο ελληνικός λαός που πήγαν τα χρήματα της κρατικής διαφήμισης. Πρόκειται για τροπολογία συγκεκριμένη, δίκαια και υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Χώρια που θα εξοικονομηθούν, εδώ που τα λέμε, και χρήματα για το κράτος για να τα δώσει σε πλημμυροπαθείς, για να ενισχύσει τα νοσοκομεία και την υγεία, τα σχολεία. Σας καλούμε λοιπόν να την ψηφίσετε και να αφήσετε τις φιωριτούρες, να αφήσετε την κοροϊδία και εδώ μέσα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Σας ευχαριστώ.